Το Open φυσικά έχει εικόνα και στην Εύβοια. Εκεί θα μεταφερθούμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ρίγο, να δούμε ποια είναι η κατάσταση, Γιάννη. Ευλαμπία, εμείς βρισκόμαστε στην στενή Ευβία. Εδώ από το πρωί δεν έχει σταματήσει να χιονίζει. Βλέπετε, η χιονόπτωση είναι έντονη. Μάλιστα, σε πολλά σημεία το έχει στρώσει έως και 20 με 30 πόντους. Αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από χιόνι, όπως μπορείτε να δείτε, σε αρκετά σημεία. Ενώ να σου πω ότι αρκετοί είναι οι δρόμοι οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι. Μικροί δρόμοι κυρίως, γιατί στους κεντρικούς συνεχώς προσπαθούν να περνούν τα χιονιστικά μηχανήματα και να τους ανοίγουν. Όμως παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, όπως μπορούμε να δούμε χαρακτηριστική εικόνα εδώ στο χωριό της Στενής, παγώνουν κατευθείαν. Τι και πέρασαν πριν από 5 λεπτά τα εκχιονιστικά. Τώρα να σου πω ότι από το πρωί βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη, καθώς στον Δύρφη έχουν αποκλειστεί από χθες έμπειροι ορειβάτες, όπως μαθαίνουμε στο καταφύγιο. Υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσής τους από το σημείο, γιατί δεν μπορεί να προσεγγίσει εκεί το λεωφορείο για να τους κατεβάσει εδώ στην Στενή. Και όπως πληροφορούμαστε, με ειδικές ομάδες, καθώς είναι έμπειροι και δεν υπάρχει κάποιο μικρό παιδί εκεί ή κάποιος ηλικιωμένος, είναι έμπειροι ορειβάτες, κατεβαίνουν πεζοί, όπως μαθαίνουμε, έχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, δεν κινδυνεύει κανείς και θα έρθουν εδώ στην Στενή. Μιλάμε για ένα δρόμο περίπου 3 ώρες με τα πόδια, όπως μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, για να τους πάρει το λεωφορείο και να τους πάει σε ασφαλή σημείο, Ευλαμπία.